Καλημέρα Δώρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βιώσιμο θεωρούν οι θεσμοί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μετά από τις επαφές με το οικονομικό επιτελείο και δεν μιλούν πλέον για αναβολή του μέτρου για τη μείωση των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου, αλλά για ακύρωσή του. Αυτό αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές, προσθέτοντας ότι για το γεγονός αυτό έχουν ήδη ενημερώσει και κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 5 Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι εκεί θα δοθεί το πράσινο φως για την ακύρωση του μέτρου, το οποίο είναι δημοσιονομικό και όχι διαρθρωτικό. Την ίδια ώρα φουντώνει αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει στηρίξει όλη της την πολιτική ύπαρξη στη βαθιά της επιθυμία να εφαρμοστεί η αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να περικοπούν οι συντάξεις, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε βάλει τη χώρα σε τέταρτο άτυπο μνημόνιο, δεν θα χρειαζόταν καμία διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας για το αν θα κοπούν οι συντάξεις, ανέφερε η Νέα Δημοκρατία. Στα δημοσιονομικά θα αφορούν οι σημερινές συζητήσεις κυβέρνησης και θεσμών. Στη συνέχεια τα κλιμάκια θα αναχωρήσουν από την Αθήνα εκδίδοντας μία πρώτη ανακοίνωση. Το Νοέμβριο θα υπάρξει και η πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής επιτήρησης. Το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 8.500 εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Δήμων. 118 προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στη συνάντησή του με τη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένα σκυλιά στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των επιβενώντων σε τουριστικά σκάφη που βρίσκονταν στην παραλία χωρίς να έχει αναφερθεί αγνοούμενος επιβάτης. Εξιτήριο πήραν 2 από τους 7 τραυματίες που βρέθηκαν στο ναυάγιο της Ζακύνθου την ώρα που έγινε η κατολίσθηση. Ιστιοφόρο σκάφο με περίπου 60 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε από δεξαμενόπλιο 75 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ρόδου. Στην περιοχή σπέβδουν αυτή την ώρα 2 σκάφη του λιμενικού, ενώ το ιστιοφόρο πρόκειται να κατευθυνθεί συνοδεία των πλωτών του λιμενικού στη Ρόδο. Στο τέλος Δεκεμβρίου θα κατατεθούν οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης και Ανάλυσης Πυρκαγιών υπό τον καθηγητή Γιώχαν Γκόλντα Μέιρ, που συστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι εργασίες της θα στηριχτούν στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν την διαχρονική εξέλιξη του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και στη διεθνή επιστημονική γνώση και εμπειρία. Και να πάμε στον καιρό. Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και στο Ιόνιο προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς. Τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά, προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δώρα.